Hola, Λαβιδάβης! Το ξέρω ότι έχω να κάνω πάρα πολύ καιρό βίντεο και ζητώ συγγνώμη, αλλά θα επανορθώσω αυτή τη φορά. Έγιναν πολλά που θέλω να συζητήσω μαζί σας. Και φυσικά θα κάνω και unboxing ένα πακέτο που έλαβα από την εταιρεία Apivita και είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Να σας πω την αλήθεια, έχω δοκιμάσει κάποια από τα προϊόντα. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός που συνέβη στη ζωή μου αυτό το διάστημα και πιστεύω πως όσοι και όσες με παρακολουθείτε στο Instagram θα γνωρίζετε τι ακριβώς είναι αυτό. Είναι ότι επέστρεψα στην Ελλάδα για κάποιο χρονικό διάστημα για να παραλάβω το πτυχίο μου. Δεν μπορώ να σας περιγράψω το συνέστημα και τη χαρά που νιώθεις όταν παίρνεις πτυχίο. Είναι εκπληκτικό. Είμαι πολύ χαρούμενη που συνάντησα ξανά τους φίλους μου μετά από τόσο καιρό και μοιραστήκαμε πολύ όμορφες στιγμές. Επίσης, η κολλητή μου και ο κολλητός μου ανέβηκαν επάνω Θεσσαλονίκη για να ζήσουν μαζί μου αυτή τη στιγμή και τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γι' αυτό και είμαι σίγουρη ότι βλέπουν το βίντεο αυτή τη στιγμή και θέλω να τους πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ και ότι σου αγαπώ πολύ. Σας ευχαριστώ για όλες τις υπέροχες ευχές που μου στείλατε στο Instagram, στο Facebook, στο Twitter, με τα συγχαρητήρια για το πτυχίο μου. Σας αγαπώ πάρα πάρα πολύ και όλες εσάς. Ένα άλλο νέο που ίσως να ενδιαφέρει κάποιες από εσάς ή όλους εσάς που βλέπετε το βίντεο μου είναι ότι σκουρίνα τα μαλλιά μου. Τώρα όσον αφορά τη ζωή μου εδώ πέρα στην Αγγλία. Αυτό το διάστημα συγκεκριμένα, ο χρόνος μου είναι αρκετά περιορισμένος, γιατί είναι περίοδος που έχουμε πολλούς αγώνες, πολλές ώρες προπόνησης. Οπότε ένας άλλος λόγος που χάθηκα είναι η δουλειά μου. Και επίσης ένα άλλο θέμα που με αγχώνει αυτό το διάστημα είναι ότι θέλω να μετακομίσω, να βρω ένα άλλο σπίτι, να μείνω. Τώρα αν θέλετε να σας μιλήσω συγκεκριμένα για αυτό το θέμα θα πρέπει να κάνω ένα ολόκληρο βίντεο. Γιατί απλά δεν θέλω να μένω άλλο σε αυτό το σπίτι. Αυτό. Λοιπόν, το πρώτο προϊόν που θα σας δείξω είναι top. Είναι το αγαπημένο μου. Πραγματικά δεν πίστευα ότι θα βρω μια κρέμα χεριών να μυρίζει τόσο υπέροχα. Και δεν το λέω αυτό επειδή μου έστειλε προϊόντα η Apivita. Οκ, δεν στέλνει μόνο σε μένα. Πραγματικά είναι μία από τις κορυφαίες κρέμες χεριών που έχω χρησιμοποιήσει όσον αφορά το άρωμά της, όσον αφορά τη δουλειά που κάνει. Είναι τέλεια. Αμέσως πήρε τηλέφωνο την αδερφή μου για να της το πω. Φανταστείτε πόσο μου άρεσε. Είναι εντατική κρέμα χεριών με γιασεμί και λευκό τσάι. Μυρίζει τέλεια. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Αυτό το άρωμα μου θυμίζει, δεν ξέρω, τα παιδικά μου χρόνια. Δεν ξέρω, μου φέρνει πάρα πολύ ευχάριστες αναμνήσεις. Λατρεύω το άρωμά της. Πολλές φίλες μου με ρωτάνε, α, τι κολόνια έβαλες, τι άρωμα έβαλες. Και λέω, δεν είναι κολόνια, είναι κρέμα χεριών. Και αυτή η κρέμα περιέχει 98% φυσικά συστατικά. Δεν περιέχει parabens, σιλικόνη, διάφορα παράγωγα πετρελαίου κτλ. Είναι εκπληκτική, θέλω να τη χρησιμοποιήσω ακόμη και τώρα, άσχετα που έχω βάλει πριν ξεκινήσω το βίντεο. Έχει γίνει η νέα μου αιμονή. Να το δοκιμάσετε, να δοκιμάσετε πώς μυρίζει και αν δεν σας πείσει να το αγοράσετε, να μην με λένε Gianna Star. Θα πρέπει να μου βρείτε ένα καινούριο username. Ένα μεγάλο μπράβο στην Apivita που έφτιαξε ένα εκπληκτικό, μοναδικό προϊόν και θα την παρακαλούσα να μην σταματήσει ποτέ να φτιάχνει αυτή την κρέμα. Αυτή η face mask που περιέχει ρόδι, είναι μάσκα λάμψης και αναζωογόνησης. Πιστεύω η Apivita είναι πάρα πάρα πολύ γνωστή για όλες τις μάσκες της. Η συγκεκριμένη μάσκα έχει μία πολύ λεπτή υφή, δεν περιέχει πάρα πολλούς κόκκους και τα σχετικά. Την απλώνετε στο δέρμα σας, όπως θα δείτε είναι σαν ενυδατική. Την απλώνετε στο δέρμα σας, την αφήνετε για 10-15 λεπτά. Αρχίζει να στεγνώνει και νιώθετε το δέρμα σας να τραβάει και μετά το ξεπλένετε με αρκετό νερό. Μυρίζει και αυτό πολύ ωραία, έχει ένα φρουτένιο άρωμα. Και μου αρέσει σαν μάσκα. Την έχω χρησιμοποιήσει 2-3 φορές. Μου αρέσει. Τώρα θα την χρησιμοποιήσω μέχρι να την τελειώσω.
και μετά θα μπορέσω να σας κάνω ένα ολοκληρωμένο review. Είναι ένα προϊόν το οποίο, να σας πω την αλήθεια, είμαι λίγο διστακτική, γιατί μου φαίνεται λίγο ιδιαίτερο, μου φαίνεται λίγο παράξενο. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω αμέσως τι είναι. Είναι αυτό εδώ, αυτή είναι η συσκευασία του. Είναι ένα βιολογικό διάλειμμα προπόλης, το οποίο, τι μπορείτε να κάνετε με αυτό? Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για ομοιοπαθητική χρήση και μπορείτε... Μισό λεπτό να σας το δείξω και πώς είναι. Μέσα η συσκευασία περιέχει αυτό εδώ το μπουκαλάκι με το διάλειμμα προπόλης. Πρόπολης. Και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας είναι για εσωτερική χρήση και ο άλλος είναι για εξωτερική χρήση. Διαλύστε 1 ml διαλύματος. Αν δεν ξέρετε πόσο είναι 1 ml, αυτή η σύριγγα θα σας βοηθήσει να μετρήσετε 1 ml. Και, όπως σας είπα, το διαλύετε σε ένα ποτήρι νερό και μπορείτε να το πιείτε ή να κάνετε γαργαρισμούς. Όσον αφορά αυτό το κομμάτι, είμαι λίγο διστακτική και δεν ξέρω αν θα το έκανα. Όσο το έχετε δοκιμάσει και το έχετε πιει, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Για εξωτερική χρήση, εφαρμόστε το διάλειμμα όσο έχει τοπικά σε σπυράκια, αμοιχές, ερυθισμούς της επιδερμίδας. Όσο το έχετε δοκιμάσει, θα με βοηθούσατε να μου πείτε με ποιον από τους δύο τρόπους το χρησιμοποιήσατε και να μου πείτε τη γνώμη σας, ειδικά αν το έχετε πιει κιόλας. Και τέλος, ένα μεγαλύτερο κουτί, το οποίο περιέχει διάφορα πράγματα για μέσα. Και καθώς το ανοίγω, το πρώτο πράγμα που έπιασα είναι αυτό εδώ, το lip balm, το οποίο περιέχει οργανικό κερί μέλισσας και ελαιόλαδο. Επίσης και αυτό το προϊόν έχει 98% φυσικά συστατικά. Η μυρωδιά του δεν με τρελαίνει τόσο. Νιώθεις ότι μυρίζει ελαιόλαδο και τα λοιπά. Είμαι σίγουρη ότι κάτι έχετε ακούσει για τα μελισσοκομικά προϊόντα της Σαπιβίτα και το τι έχει κάνει το τελευταίο διάστημα. Και ένα από αυτά τα προϊόντα είναι το μέλι. Είναι μέλι θυμαρίσιο. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω τη γνώμη μου. Ένα άλλο δώρο που περιέχει το πακέτο είναι αυτό εδώ το βραχιολάκι που έχει το σύμβολο της Σαπιβίτα. Και τέλος, δύο ακόμη προϊόντα που έμειναν. Το ένα είναι Express Beauty with Kinko Biloba. Δεν έχω ιδέα τι μπορεί να είναι το Kinko Biloba. Λοιπόν, είναι μάσκα ματιών για μαύρους κύκλους και σακούλες. Το εκχύλισμα Kinko Biloba απαλύνει τους μαύρους κύκλους και τις σακούλες, ενώ τα εκχυλίσματα από αγκούρι και χαμομήλι περιποιούνται απαλά την ευαίσθητη περιοχή των ματιών, προσφέροντας ενυδάτωση και τόνωση. Πιστεύω αυτό είναι ότι χρειάζομαι, ειδικά τώρα με τις πολλές προπονήσεις και τους αγώνες που έχουμε. Δεν κοιμάμαι πάρα πολύ καλά. Κάνω δουλειά και δω αποτελέσματα. Είμαι σίγουρη ότι θα το πάρω σε κανονική συσκευασία, γιατί θέλω να προσέχω όσο μεγαλώνω. Όσο μεγαλώνω, θέλω να προσέχω περισσότερα τα μάτια μου και την περιοχή γύρω από τα μάτια, ώστε να μην εμφανίσω πρώιμες ρητίδες. Και το άλλο, τι είναι? Με πρόπολη πάλι, είναι ένα σαπούνι. Τόσο απλά. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο μου, ελπίζω να σας άρεσε. Χάρηκα πολύ που μοιράστηκα κάποια πράγματα μαζί σας και το τι συνέβη στη ζωή μου. Και γι' αυτό ήμουν απασχολημένη και δεν μπορούσα να κάνω βίντεο. Χαίρομαι που είμαι πάλι εδώ, πάλι κοντά σας και από εδώ και στο εξής θα προσπαθώ να ανεβάσω συνέχεια και όσο περισσότερα βίντεο μπορώ. Τώρα το επόμενο βίντεο που σκέφτομαι να ανεβάσω, αλλά θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια αν ποιο από τα δύο μάλλον θα θέλετε να δείτε πρώτα. Το ένα βίντεο αφορά τη γυμναστική και τη διατροφή που ακολουθώ, καθώς έχω λάβει πάρα πολλά σχόλια στο Instagram, στο Facebook, στο Twitter και σας ευχαριστώ πολύ γιατί με κάνετε να νιώθω ακόμη πιο καλά, γιατί πλέον νιώθω πολύ πιο καλά, πολύ πιο άνετα και έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση για το σώμα μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και το οφείλω σε όλες εσάς. Θέλω να σας μιλήσω και να βοηθήσω και εσάς, όπως και εσείς βοηθάτε εμένα, να βοηθήσω και εγώ εσάς. Θέλω να σας μιλήσω για τη διατροφή και τη γυμναστική που ακολουθώ
και διάφορα πράγματα, διάφορα mini tips και σκέφτομαι να φτιάξω πολλά βίντεο με γυμναστική, καθώς αυτός είναι και ο τομέας μου και τώρα έχω και επιτυχία. Θέλατε να δείτε κάποιο make-up tutorial? Περιμένω να μου πείτε κάτω στα σχόλια ποιο από τα δύο θα θέλετε να δείτε, για να σας φτιάξω και εγώ το σχετικό βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε και με παρακολουθήσατε για ακόμη μια φορά. Θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα σε ένα άλλο βιντεάκι. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram, στο Facebook page, στο Twitter. Αυτά! Φιλάκια πολλά!